Εξερευνώντας μια μικρή συστάδα από χόρτα θα ανακαλύψουμε ένα από τα μεγαλύτερα έντομα της Ελλάδας, μια γιγάντια μέλισσα η οποία είναι κρυμμένη μέσα σε αυτό το σημείο. Είναι μυστηριώδες το γιατί το σώμα της δεν μπορεί να κινηθεί και ο λόγος που έχει βρεθεί σε αυτό το σημείο ακίνητη. Ωστόσο παιδιά, στην φύση υπάρχει ένας κύκλος που δεν πρέπει ποτέ να σπάμε και ο θάνατος πολλές φορές ίσως σημαίνει ζωή για άλλα έντομα. Ωστόσο, υπάρχει πάντα μια λύση και αυτή είναι το φρέσκο μέλι το οποίο δίνει ζωή σε οποιοδήποτε έντομο το αγγίξει. Φύγαμε για ένα απίστευτο βίντεο, αγαπημένα μου παιδιά. Στο χέρι μου βαστώ αυτό το γιγάντιο έντομο που αν και φαίνεται επιθετικό δεν είναι καθόλου. Πρόκειται για μια μέλισσα ξυλουργό, η ονομασία της έχει βγει έτσι επειδή πηγαίνει και φωλιάζει στους κορμούς και στις κουφάλες των δέντρων, τρέφεται με γύρι και νέκταρ όπως ακριβώς και μια φυσιολογική μελισσούλα από αυτές που σας έχω δείξει και ο λόγος που έχει μείνει ακίνητη είναι επειδή η απόδειξη ότι δεν είναι επιθετική θα φανεί όταν πλησιάσουμε λίγο πιο κοντά. Έχει βαστάξει τα ποδαράκια της επάνω στο δάχτυλό μου και έχει κάτσει ακίνητη. Ακόμη και αν την πιάσω με το χέρι μου, η μελισσούλα δεν βγάζει, δεν προβάλλει το κεντρί της και να ξέρετε ότι όταν μια μέλισσα θέλει να επιτεθεί, ο τρόπος της να το δείξει είναι να μας δείξει το μεγάλο και κοφτερό της κεντρί. Είναι η πρώτη φορά που πιάνουμε μια ζωντανή τέτοια μέλισσα. Δείτε τα πόδια της παιδιά, τα καρφιά που έχει ώστε να πιάνεται πάνω σε επιφάνειες. Είναι ένα εντυπωσιακό έντομο και επειδή είναι είδος μέλισσας, αυτός είναι και ουσιαστικός λόγος που δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Όπως βλέπετε το σώμα της παιδιά, υπάρχουν μερικά καρφιά. Στο βάθος και στην άκρη των ποδαριών της υπάρχουν γάτζι, ειδικοί γάτζι με τους οποίους μπορεί να γατζώνεται. Να ξέρετε ότι αυτά τα καρφιά είναι τόσο κοφτερά που αν βάλω το δάχτυλό μου μπορούν να με καρφώσουν πάρα πολύ εύκολα. Όλο της το σώμα είναι καλυμμένο με μικρά τριχίδια αισθητήρες με τους οποίους μπορεί να αντιλαμβάνεται τον χώρο γύρω της. Στο κεφάλι της αυτά τα τρία σημαδάκια που βλέπετε, αυτά τα τρία στρογγυλά μικρά είναι τα τρία μάτια που διαθέτει και βλέπει παρόμοια με τα δικά μας και επιπροσθέτως διαθέτει και δύο σύνθετα με πολλές χιλιάδες οματίδια με τα οποία βλέπει αρκετές λεπτομέρειες, πολύ περισσότερες από οποιοδήποτε άνθρωπο. Για εμένα το πιο εντυπωσιακό παιδιά είναι αυτό το καρφί που βλέπετε στη μέση από το πόδι. Η πιο εντυπωσιακή όμως πληροφορία παιδιά είναι αυτό το βιολετή χρώμα των φτερών της, το οποίο πήρε και το όνομά της εφόσον στο εξωτερικό την έχουν ονομάσει Violet Carpenter Bee. Όπως σας είπα, αυτή η μικρή μελισσούλα τρέφεται με γύρι και νέκταρ. Μπορούμε να τη βοηθήσουμε να πετάξει πιο γρήγορα εδώ στα λουλουδάκια, δίνοντάς της λίγο μέλι και αφήνοντάς την σε σημείο που να τη χτυπήσει μπόλικος ήλιος. Εγώ το χρέος που έχω να κάνω για να σώσω αυτή τη μικρή μελισσούλα είναι να την αφήσω εδώ που υπάρχει το λουλούδι, είναι στην κορυφή, υπάρχει μπόλικος ήλιος, ίσως μπορέσει να βρει και λίγο τροφή και στη συνέχεια να μπορέσει να πετάξει προς το σπιτάκι της. Το ηθικό δίδαγμα της μικρής αυτής ιστορίας είναι ότι όταν θέλετε να σώσετε ένα σπάνιο είδος μέλισσας, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να την τοποθετήσετε σε ένα σημείο που έχει μπόλικο ήλιο, να της δώσετε μία μικρή σταγόνα με φρέσκο μέλι και αυτή θα ζωντανέψει πολύ γρήγορα. Να είστε καλά αγαπημένα μου παιδιά και να έχετε μία υπέροχη μέρα. Σας χαιρετώ και περιμένω τα σχόλιά σας.